όσο η χώρα μπαίνει σε μια Ευρώπη, Ευρωζώνη που έχει ομοσπονδιακές δομές, τόσο αυτό. Η επιτήρηση θα είναι διαρκής και σκληρή. Δεν θα όχι για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες. Από όλα όσα παίξατε λοιπόν τα βίντεο, υπεκφεύγετε, κάνετε σοφιστίες. Μα σα παρακαλώ να μπορέσουμε να συζητήσουμε για αυτό. Αλλά να πω μια ολόκληρη κουβέντα. Ναι, αλλά σα ρωτάει άλλο ο κύριο Χατζηνικολάου και άλλο του λέτε. Μα κοροϊδεύετε μπροστά στα μάτια μα. Μα σας παρακαλώ, γελάει ο κόσμος. Εσείς λοιπόν που είχατε κατέβει υποψήφιες με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να πείτε ευθέως στον κόσμο, κύριε Στάθη, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει θα μείνουμε στο ευρώ, θα ακολουθεί τις δεσμεύσεις της χώρας της Ευρωζώνης ή όχι? Και θα ακολουθεί. Όχι, και θα σας ακολουθήσω. Α, δεν θα ακολουθεί τις χώρες. Α, συγγνώμη. Θέλετε να ακούσετε απάντηση. Δεν θα ακολουθεί τις δεσμεύσεις της Ευρωζώνης. Απάντηση. Να, θα μου το εξηγήσετε. Θα ακολουθεί όχι. Κύριε Γεωργιάδη, δημαγωγείτε και αυτό να το κάνετε αλλού. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθεί τις δεσμεύσεις της Ευρωζώνης, σας λέω. Θέλετε να σας απαντήσω. Θα ακούσετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Με ρωτάει ως υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ τις περασμένες εκλογές. Έχω άποψη πάνω σε αυτό. Μπορώ όμως να απαντήσω. Γιατί δεν τον αφήνετε όχι, εγώ δεν συμφωνώ να απαντήσεις. Εσύ μπορείς, δικαίωμά σου. Ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα κάτι διότι άλλο. Εκτρέπουμε την κουβέντα. Εγώ θα εάν ισχύει αυτό που είπε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τηρεί τις δεσμεύσεις της Ευρωζώνης. Μα δεν πρόλαβα να απαντήσω. Αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Γιατί μα δεν μας απαντάτε? Γιατί δεν λέμε στον κόμμα την αλήθεια? Ευρωζώνη σημαίνει παντοτινή επιτήρηση. Αυτό είναι η Ευρωζώνη. Αλλιώς ευρώ δεν έχει. Δεν είναι καθόλου έτσι. Μα ακριβώς έτσι. Είναι μεγάλο ψέμα αυτό που λέτε. Είναι ίδια η επιτήρηση που έχει σήμερα η Γαλλία, η Ιταλία. Δεν είπα ίδια επιτήρηση. Είναι ίδια η επιτήρηση που έχει η Γερμανία. Η οποία βεβαίως χρειάζεται να πάρει. Η Ισπανία έχει επιτήρηση. Ακούστε, αγαπητέ. Χθες είχαμε διαδηλώσει στη Μαδρίτη. Ακούστε, είχαμε κατοτραυματίες. Αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη. Είναι σε μνημόνη η Ισπανία. Έχει και η διαστρέβλωση στα όρια της. Καμία διαστρέβλωση. Το να μου λέτε. Ακριβώς έτσι. Το να συγκρίνετε την παρουσία της Τρόικα στην Αθήνα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Με την επιτήρηση δεν που ασκεί στο Βερολίνο, είπα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Βερολίνο σε είναι σχέση πλεονασματική με χώρα. Του, την Ισπανία την είδατε. Μα ελέγχεται και ο προϋπολογισμός του Βερολίνου. Ολονών ελέγχεται. Λοιπόν, την Ισπανία τότε, την είδατε. Τι συγκρίνεται λοιπόν. Είδατε τις διαδηλώσεις. Είδα τους 100 τραυματίες χθες, προχθές δεν γίνανε διαδηλώσεις. Δεν χρειάζεται να δω την Ισπανία. Έχει μνημόνιο. Βλέπω ότι εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε παρέλαση χωρίς να έχουμε. Έχει μνημόνιο η Ισπανία, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει μνημόνιο η Ισπανία. Γιατί πήγαν εκεί πέρα ακόμα κάτω στου δρόμου και έπεσε το ξύλο τη αρκούδα και είχαν κάτω τραυματίες. Γιατί οι συνέπειες του μνημονίου είναι. Μα δεν έχει μνημόνιο η Ισπανία. Δεν έφυγαν οι είναι χωρίς μνημόνιο η Ισπανία. Στην Ελλάδα, κύριε Γεωργιάδη, για να μείνουμε εδώ στη χώρα μας και σε όλα αυτά προσπαθώ που τραβάει, να σας έχει ματώσει ο ελληνικός λαός. Προσπαθώ να σε εξηγήσω ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει μνημόνιο. Έχει τις συνέπειες του μνημονίου. Αυτές που έχουμε κι εμείς. Έχετε δει την ανεργία στην Ισπανία. Φυσικά έχει συνέπειες. Χωρίς μνημόνιο όμως. Τι αλλάζει? Κύριε, αλλάζει. Δεν μου είπατε πριν ότι αλλάζει. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ μια ερώτηση. Διαλέξαμε τα δύο. Αλλάζει δεν αλλάζει. Βεβαίως. Δεν σας έχω κάνει. Άρα αφού αλλάζει η Ισπανία που αλλάζει, γιατί έχει 1 εκατομμύριο διαδηλωτές δρόμους. Ο Ισπανός αύριο, αν αποφασίσει ο Υπουργός Οικονομικών να δώσει αυξήσεις στους Ισπανούς, θα μπορέσει κανείς να του πει, θα πάει κανείς να του πει απαγορεύεται. Δεν θα του πει απαγορεύεται όπως θα μας κάνει. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών μπορεί να δώσει αυξήσεις αύριο το πρωί. Θα μπορεί να δώσει 5 χρόνια. Δεν θα μπορεί, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μπορεί να το κάνει ο Ισπανός γιατί έχει τη λιτότητα της Τρόικας. Και όχι τη λιτότητα που ο ίδιος επιλέγει για να βγει από το αδιέξοδο. Αυτό είναι το τυπικό που κοιτάτε. Δεν μπορεί να το κάνει. Το τυπικό είναι, κύριε Γεωργιάδη, να αποφασίζει κάποιος για τη χώρα του. Αφήστε με να στο εξηγήσω. Δεν καταλαβαίνετε πώς λέει το σύστημα. Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών, εάν πει θα δώσω αυξήσεις, αυτομάτως θα αυξηθούν τα σπρέτ του ισπανικού χρέους. Δεν θα μπορεί να δανειστεί σήμερα, η Ισπανία Γεωργιάδη, και άρα δεν θα μπορεί να ασκήσει αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει κανένα μνημόνιο να τον δένει και καμία δεν έχει, έχει το μνημόνιο, έχει την οικονομική ανάγκη όμως. Μα καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί τι να λέτε. Το κάνει. Δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Ωραία, λοιπόν, εσείς που δεν έχετε την οικονομική ανάγκη και, την και έχετε πρωτογενές πλεόνασμα και μας είπατε πριν από λίγο ότι δεν χρειάζεται να ξαναδανειστείτε. Εσείς λοιπόν μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για την Ισπανία. Ναι. Στην Ελλάδα λοιπόν που έχουμε πετύχει το πρωτογενές πλεόνασμα ναι. Και που εν πάση περιπτώσει λέτε ότι δεν χρειάζεται να δανειστούμε ξανά. Δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά του να είναι εδώ η Τρόικα ή να μην είναι. Μα εμείς θέλουμε να φύγει η Τρόικα. Σας είπα εγώ ότι θέλει κανείς να μείνει η Τρόικα. Ο λόγος που πετυχάμε το πρωτογενές πλεόνασμα μας είπα από την αρχή. Μα... Και ο λόγος που συζητάμε τη διευθέτηση του χρέους είναι για να φύγει πότε η Τρόικα. Πότε θα φύγει η Τρόικα λοιπόν? Κατά τη δική μου γνώμη μέσα στο 2014. Εφόσον βρεθεί η λύση μετά στο ζήτημα του χρέους, η Τρόικα
με τη σειρά. Η Τρόικα με τον τρόπο που την έχουμε γνωρίσει θα έχει τελειώσει την παρουσία της. Με τον τρόπο που την έχουμε γνωρίσει. Δεν θα, θα είναι Γιάννης. Δεν θα έχει δηλαδή πια η Τρόικα αποφασιστική αρμοδιότητα στην ελληνική δεν οικονομία. Θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ανεξάρτητης πολιτικής. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Θα το πετύχουμε και δεν θα έχουμε ανάγκη να χρηματοδοτούμε το μηχανισμό. Από πού θα χρηματοδοτηθούμε. Θα χρηματοδοτηθούμε από τις αγορές. Και πώς οι αγορές θα μας δανείσουν με ένα χρέος που δεν είναι βιώσιμο. Μα σας είπα πριν ότι πρώτα θα λυθεί το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους. Πώς θα λυθεί. Πότε θα λυθεί. Αυτό, όπως ξέρετε, είχε δοθεί η πολιτική δέσμευση από το Eurogroup του Δεκεμβρίου του 2012. Ότι όταν η Ελλάδα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα, τότε θα μπορέσει η Ευρώπη να αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την δημιουργία βιώσιμου ελληνικού χρέους. Από στιγμή λοιπόν που η Τρόικα εδέχθη ότι τώρα εμείς έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, κάτι θα πιστοποιηθεί επισήμως στα ευρωπαϊκά όργανα τον Απρίλιο, λογικά, όταν βγάλει η Eurostat το επίσημο αποτέλεσμα. Δεν μου λέτε μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Τη σειρά σου εξηγήσω, όχι, όχι. Το έχουμε καταλάβει, το έχουμε συζητάμε κάθε τρεις και λίγο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Διαπραγματευόσασταν επί 178 ημέρες με την Τρόικα για να πάρετε τα 10,1 δις, τη στάμπα ότι τα πηγαίνετε καλά και να σας ανοίξει ο δρόμος για τη διαπραγμάτευση του χρέους και του κουρέματός του. Πήρατε τα 10,1 δις. Δεν τα έχουμε εισπράξει, θα τα πάρουμε. Πότε θα τα πάρετε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Μέχρι το τέλος Μαΐου. Υπό ποιες προϋποθέσεις. Έκλεισε η συμφωνία, θα τα πάρουμε. Υπό ποιες προϋποθέσεις. Έχετε μια σειρά προαπαιτούμενα που πρέπει να εφαρμόσετε και να ψήφισε από τη Βουλή. Έχει γράφει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών για τα εργασιακά, είναι αληθή. Η προϋπόθεση είναι. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να πω εγώ για τον Υπουργέ, δεν έχουν συζητηθεί. Η προϋπόθεση δεν μπορείτε να πείτε. Η προϋπόθεση δεν μπορείτε να πείτε. Δεν είναι σωστό ένα να μην τον μαρτυρήσετε. Σε άλλο θα πει αυτό. Δεν είναι προϋποθέσει, μήπω αυτέ είναι οι προϋποθέσει και το προϋποθέσει. Για να περάσει όλη αυτή η συμφωνία από τη Βουλή. Θα περάσει συμφωνία από τη Βουλή. Τι είδου συμφωνία αυτό σημαίνει θα περάσει ότι από έχει κλείσει το προαπαιτούμενο για να πάρουμε από τη Βουλή. Τι είδου συμφωνία. Πότε θα σας τη δώσουν στα χέρια σας αυτή τη συμφωνία που περιλαμβάνει 5.000 νομοσχέδια, 350 εργαλειοθήκες του ΟΣΑ και δεν ξέρουμε και τι άλλο. Πότε θα σας τη δώσουν. Συζητάμε τόσες και τόσες μέρες. Πότε θα σας τη δώσουν, κύριε Γεωργιάδη. Προσέξτε. Μα την ξέρουμε. Οι δημοσιογράφοι ανακαλύπτουμε 3 χρόνια μετά ψηλά γράμματα που είχαν περάσει το μνημόνιο νούμερο 1. Και τα βλέπουμε να εφαρμόζονται με τον πιο επώδυνο τρόπο στη ζωή όλων μας. Εσείς πότε αλήθεια προλαβαίνετε να φτιάξετε ένα από τα ψηλά γράμματα που ανακαλύψατε του ένα μπορεί να μου πείτε. Μα τι έλεγα τώρα. Ένα από τα ψηλά γράμματα. Τώρα τι θέλετε, να ανοίξω σημειώσει ή δεν μου βάλει τα ψηλά. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν υπάρχει. Πείτε μου τα ψηλά γράμματα που ξέρετε. Πείτε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, κάτρε και λίγο βλέπουμε θέματα. Κύριε Γεωργιάδη, θα ήθελα να σα παρακαλώσω το εξή. Θα σα κάνω μια πάρα πολύ σαφή ερώτηση. Έχοντα τη φιλοδοξία ότι δεν θα με αντιμετωπίσετε με κάποια σοφιστία ή υπεκφυγή. Το λέω εκ προημίου, παρότι δεν είναι ευγενικό. Η ερώτησή μου είναι η εξής και σας παρακαλώ να την προσέξετε. Ο κύριος Βανιζέλος δήλωσε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ο κύριος Σαμαράς δηλώνει ότι το χρέος πρέπει να κουρευτεί. Και ισχυρίζεται ότι θα μπει σε διαπραγματεύσεις για το κούρεμα του χρέους. Ο ένας είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης και ο άλλος είναι ο αντιπρόεδρος. Λένε δύο διαφορετικά πράγματα. Ή ο ένας λέει ψέματα ή ο άλλος. Εάν το χρέος είναι βιώσιμο, δεν χρειάζεται να κουρευτεί. Εάν το χρέος χρειάζεται να κουρευτεί, δεν είναι βιώσιμο. Θα ήθελα να μου πείτε τι από τα δύο συμβαίνει. Και θα ήθελα να το κάνετε αυτό με ένα σεβασμό στον κόσμο που σας ακούει, όχι προσπαθώντας πάλι να επεκφύγετε ή να κάνετε σοφιστίες. Το ερώτημα είναι απλό και σαφές. Δύο άνθρωποι που έχουν αυτή τη στιγμή τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λένε δύο διαφορετικά πράγματα για το πιο κρίσιμο θέμα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Εσείς τι λέτε. Λοιπόν, καταρχάς λένε και οι δύο το ίδιο ακριβώς πράγμα για όποιον ξέρει γιατί μιλάει. Ο κ. Βενιζέλος ως υπουργός των εξωτερικών, τι λέει, λέει ότι, γιατί διαβάσει τη μισή του δήλωση, λέει ότι δεν είναι κομψό να πάμε στα υπόλοιπα κοινοβούλια και να τους πούμε ντε και καλά θα μας κουρέψει το χρέος. Όχι κύριε, για ποιο είπε λόγο ότι είναι το λέει εχθρική αυτό. Ενέργεια εναντίον των κρατών. Μπράβο. Και των αυτό λαών της Ευρώπης. Λέμε. Για ποιο λόγο το λέει αυτό ο κ. Βενιζέλος. Εσείς δεν ξέρετε τι είπε. Και υπεραμείνεται της δικής του. Εντάξει, ένα λεπτό. Του PSI που εκείνος ήταν ο πρωτεργάτης. Ένα λεπτό. Τα λέει χαρακτηριστικά. Λέει στη Real News. Το κούρεμα του χρέους με τον τρόπο που το λέτε. Δηλαδή αφήστε να πάει κάποιο στην Γεωργιάδη. Ευρώπη και να πει ο τρόπος θα μου κουρέψει είναι θέμα το χρέος γιατί έτσι γουστάρω, δεν κύριε περνάει. Κύριε Γεωργιάδη, αφήστε τις σοφιστίες. Δεν περνάει αυτό. Ο τρόπος έτσι. Είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν περνάει. Εδώ λέγονται δύο ριζικά διαφορετικά έτσι. Πράγματα. Και αν το καταλάβουμε αυτό, μην κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας. Είναι βιώσιμο ή δεν είναι. Δεν υπάρχει άλλη σερβίδα. Μην κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, δεν γίνεται έτσι. Το Eurogroup
του Δεκεμβρίου, ναι, του 2012. Ναι, πέρασε το κουράγιο, το έτσι θέλω. Το γιου, και έχει επιπτώσει και στα ταμεία, στους μικροομολογιούχους. Το PSI ήταν στους ιδιώτες, κύριε Τσαπανίδη. Αυτό σας λέω. Τώρα μιλάμε για κρατικό χρήμα. Γιατί ο ιδιώτης που εμπιστεύτηκε το καταλαβαίνετε τη διαφορά. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Το ένα έγινε στους ιδιώτες με συμφωνία με το Διεθνή Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που τους εκπροσωπούσε. Και το άλλο που λέμε τώρα είναι να πάμε στα κράτη και να πούμε στα κράτη. Εσύ, κύριε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, κύριε που μας έχει δανείσει τόσα, θα πρέπει να μου χαρίσει το 1/3. Το ίδιο πράγμα είναι. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Το ίδιο πράγμα είναι, νομίζετε. Είναι το ίδιο. Κατά ένα μεγάλο μέρος. Πείτε το εσείς, άμα είναι τόσο απλό, πήγαινε και πείτε το. Γιατί ο ιδιώτης που λέτε εσείς ότι κουρεύτηκε. Μα αφήστε με λίγο να σας πω, παρακαλώ πολύ. Ο ιδιώτης που λέτε ότι κουρεύτηκε και δεν είναι το ίδιο με τα κράτη και τους φορολογούμενους πολίτες, ήταν και πάλι φορολογούμενος πολίτης σε πολύ μεγάλο ποσοστό Έλληνας που είχε δώσει τα λεφτά της ασφαλιστικά ταμεία και τα βλέπει τώρα να τρέμουν. Σε ποσοστό που είχε αγοράσει ο μόνο ελληνικού κλάσμα. Δημοσίου και τα έχασε, κύριε Γεωργιάδη. Σε ποσοστό ο Έλληνας ήταν κλάσμα. Έχασε και ο μέτοχος του Νορβηγικού Ταμείου. Δεν μπορείτε όμως να το πετάτε. Που είχε αγοράσει ο μόνο ελληνικού δημοσίου. Κύριε Γεωργιάδη, συμφωνώ. Αλλά είναι ή δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Έτσι να το πάρουμε πολύ απλά, να μας το πείτε, να μας πείτε την άποψή σας. Όχι όμως να πάμε αλλού. Το χρέος, αν είναι βιώσιμο ή όχι, σας το ξαναλέω, δεν ακούτε. Το έχει δείξει με την απόφασή της του Δεκεμβρίου του 2012 το Eurogroup. Γιατί το Eurogroup το Δεκέμβριο του 2012, όταν πήραμε τη μεγάλη δόση των 53 δισεκατομμυρίων, τότε που έλεγε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, δεν θα πάρουμε τα λεφτά και τελικά τα πήραμε. Ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι είναι βιώσιμο, λοιπόν. Λέει μέσα την Κυριακή, η απόφαση. Ο κύριος Βενιζέλος είπε στη Real News ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Τι διάβασα τη συνέντευξη. Ωραία. Τότε πώς λένε το ίδιο με τον κύριο Σαμαρά. Γιατί μας τρελάνετε τελείως. Ο κύριος Βενιζέλος μιλάει ως υπουργός εξωτερικών. Και ως υπουργός οικονομικών λέει δηλαδή άλλα κοινοβούλια και να τους πει ότι αυτή θα είναι μια συνενετική διαδικασία. Και όχι μια διαδικασία η οποία θα επιβληθεί. Αυτό είναι όλο. Μα δεν καταλάβατε. Στην πραγματικότητα θα περιμένετε πριν από τις ευρωεκλογές να γίνει αυτό, όταν θα βγει από τη Eurostat το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας, ότι θα υπάρξει δήλωση από ευρωπαϊκό όργανο που θα λέει σαφώς ότι θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του. Και εμείς ξεκινάμε τη διαπραγμάτευση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Έτσι ξεξεκινάμε τη διαπραγμάτευση. Λέει, υπουργέ, να κρίνω τη διαπραγματευτική τακτική του προβλήματος. Δεν αποτελείς, τον ίδιο. Μα υπάρχει κάποια διαπραγματευτική τακτική? Αυτή είναι η μη διαπραγμάτευση. Όταν δηλώνεις μόνος σου ότι το χρέος σου είναι βιώσιμο, αυτή είναι η μη διαπραγμάτευση. Για ποιο πράγμα θα διαπραγματευτεί? Το εξής. Να είναι γραμμένο στη συμφωνία ότι αν πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα και το αναγνωρίσετε, ναι, αλλά μήπως θα πρέπει να συζητήσουμε τη βιωσιμότητα του χρέους. Και όταν η ίδια κυβέρνηση καταφέρνει να κάνει την τρόικα να πει ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, άρα πληρείται ο όρος που έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τότε, και μετά λοιπόν, μου λέτε δεν κάνουμε διαπραγμάτευση. Τότε λοιπόν, όταν συμβαίνουν αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, δεν βγαίνει ο Υπουργός των Εξωτερικών να πει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Βγαίνει να πει το αντίθετο. Εντάξει, τι να κρίνω εγώ την τακτική του κ. Βενιζέλου. Εκτός αυτού, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα την κρίνει? Μιλάνε για ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο όλοι ξέρουμε, και η Ευρώπη ξέρει, και η Κομισιόν ξέρει, και οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξέρουν, και εδώ ξέρουμε ότι είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα που έχει φτιαχτεί με τη δημιουργική λογιστική του κράτους. Δεν πληρώνω κανένα. Στάθη μου, εγώ διαφωνώ μαζί σου σε αυτό. Από τη στιγμή που αυτό στη συγκεκριμένη φάση, για να διαπραγματευτούμε το χρέος, είναι ένα όπλο στα χέρια μας, εγώ διαφωνώ με αυτή τη στάση. Αν το χρησιμοποιούσαμε έτσι, θα ήταν έτσι. Αλλά δεν αυτό λέω. Μα δεν αυτό λέω. Αυτό λέω. Στεναχωριέστε αν επιτυγχάνει η χώρα, κύριε Στάθη. Θέλω να σας κάνω γιατί τη δεύτερη ερώτηση. Αφήστε τα αυτά σε μένα. Αυτά σε μένα. Μα βγαίνετε στην τηλεόραση, συγγνώμη, ένα λεπτό. Άμα βγαίνετε στην τηλεόραση και λέτε δεν υπάρχει το γενές πλεόνασμα. Υπάρχει καλύτερο επιχείρημα για τους Ευρωπαίους να μην μας κουρέψουν το χρέος? Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Στάθη, υπάρχει καλύτερο επιχείρημα για αυτούς που δεν θέλουν να κουρευτεί το χρέος? Έχω τη δεύτερη από εσάς που λέτε ότι είναι λογιστικό το πρωτογενές πλεόνασμα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Έχω τη δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, και αυτά τα συγχαρητήρια να τα δώσετε στους δύο από τους πέντε Έλληνες τα νοικοκυριά που πεινάνε, στα παιδιά που υποσιτίζονται, σε αυτούς να δώσετε συγχαρητήρια. Δεν φταίω εγώ που παραπάνω από 5.000. Θα μάθετε να ακούτε, κύριε Γεωργιάδη, κάποτε. Έχω εγώ το λόγο τώρα και σας μιλώ. Θέλετε να με ακούσετε ή αρνείστε να με ακούσετε?